καλά σας λόγια. Λοιπόν, κάλλιο αργά παρά ποτέ, αυτό που λέγαμε πριν. Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν είναι μεγάλη μου τιμή, και όπως πιστεύω είναι τιμή και για κάθε παίχτη, να φοράει τη φανέλα του Άρη. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έκανε όλο τον ελληνικό λαό να αγαπήσει το άθλημα αυτό, τον μπάσκετ. Είναι ομάδα η οποία με αγκάλιασε πραγματικά και μου έδειξε πραγματικά ότι με θέλει πολύ και όχι απλώς με θέλει. Έτσι. Και γι' αυτό και κατέληξα εγώ. Εσείς. Όταν ολοκληρώθηκε η συμφωνία, έκανες μια δήλωση και είπες ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα σου. Ναι. Γιατί θεωρείς ότι το Άρης είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα σου? Διότι κατά τη γνώμη μου, τα δύο τελευταία χρόνια είναι σαν να μην έχω παίξει και όσο έπαιξα, για μένα δεν είναι ικανοποιητικό. Δηλαδή, ο χρόνος ήταν λίγος και ασφαλώς και η απόδοση. Αυτά είναι αμοιβαία. Έτσι. Και πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα μου δοθεί ευκαιρία να παίξω και νιώθω πραγματικά έτοιμος για να παίξω. Και θα το δούμε στο πρωτάθλημα που έρχεται. Να πω κάτι ίσως λίγο σκληρό. Όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε στις άλλες ομάδες, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, είχες την αίσθηση ότι χρωστούσες κάτι στον Άρη? Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε, όπως για να το κάνεις, ο Άρης ήταν αυτός ο οποίος με είχε πρωτοβρει σαν ταλέντο μικρός, από τα 16 μου χρόνια που τη θυμάμαι. Είναι αρκετά χρόνια πριν, έτσι, για κάποιους άλλους λόγους δεν είχα έρθει στον Άρη τότε. Πολύ παλιές ιστορίες. Καλό είναι να κοιτάμε το μέλλον. Εγώ αυτό λέω. Παιδιά, αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις. Δήμη Κιμουρτζόπου, στην εθνική ομάδα έχει παίξει πραγματικά πολύ καλό μπάσκετ. Πιστεύεις ότι σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για σένα τώρα με τον Δήμη Κιμουρτζόπου στον Παλαιτάρι? Καταρχήν είναι Έλληνας προπονητής, που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έτσι. Λέει πολλά αυτό. Και τον εμπιστεύομαι, τίποτα άλλο. Και τυπικά να υπογράψει ο Νάσος και το δελτίο, να αποθανατήσετε και τη στιγμή. Καλά, Νάσο. Λοιπόν. Νάσο, καλό έτσι. Άντε, παιδιά. Έχει πολλά. Σίγουρα.